να καλημερίσουμε τον Τόνι τον Χριστοδούλου και τον Αλέξη τον Νικολακόπουλο. Καλημέρα. Γεια σας παιδιά, οι πρωταγωνιστές πιο κοντά εσύ. Τόνι. Στο μικρόφωνο για να... Είναι δύο αθλητές μας που θα αγωνιστούν στο MMA, στο Greek Fighting Championship. Ο Τόνι θα παίξει στο main event με τον Βούλγαρο και θα ακολουθήσει και ο Αλέξης. Ναι, ναι. Εγώ βασικά είμαι ο πρώτος που θα παίξω. Το main event είναι πάντα το αφήνουμε για το τέλος. Είναι το σημαντικό της βραδιάς. Θα παίξει πριν από μένα να σε σανεί το κράτο. Τον κόσμο. Ο Τόνι να πούμε ότι ζει στο εξωτερικό, ε. Ναι, ναι. Ελληνοαμερικάνος είμαι. Ναι. Ελληνοαμερικάνος, γι' αυτό ακούτε και μια προφορά έτσι πιο. Δυνατή, ναι. Α το πούμε έτσι. Εγώ νόμιζα ότι θα μιλήσουμε για μπάσκετ μόλις ακούτε. Ε, βέβαια, Τόνι και Χριστοδούλου, βέβαια. Θα πάει για μπάσκετ, ναι. Λοιπόν, μεγάλο event λοιπόν, το οποίο γίνεται. Πού γίνεται, στο Ολυμπιακό Στάδιο Ταϊκουάντο. Στο Ταϊκουάντο και τα λοιπά. Είναι το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Ναι, αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι, ναι. Το Σάββατο. Το απόγευμα θα ξεκινήσει το όλο event και το βλέπω να κρατήσει η ώρα γιατί είναι έτσι μεγάλο show. Δεν θα έχει μόνο τους αγώνες, θα έχει και live μουσική, θα έχει πολύ πράγμα. Εδώ παρουσιάζει ο Νίκος ο Βουρλιώτης. Γιο, μεν, γιο. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Η γυναίκα του μόνο μου πάρει μαζί. Γιατί δεν θα παλέψει κανένας. Ωραία γυναίκα, Νίκος, θα τα λέμε αυτά, έτσι. Αυτά να τα λέμε. Λοιπόν, εδώ έχω το βιογραφικό να ξεκινήσουμε από τον. Να ξεκινήσουμε από τον Τόνι. Ο οποίος έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, βέβαια. Διαβάζω εδώ. Τόνι, πού μένεις στις Ηνωμένες Πολιτείες? I live in Astoria, Queens, στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη. Με όλοι τις Έλληνες εκεί στο Σόι ακόμα. Τώρα μένεις, πηγαίνω, έρχεσαι, έχεις με κατασταθεί εδώ. Πριν 3 χρόνια ήρθα στην Ελλάδα. Και έμενα εδώ πέρα για 3 χρόνια, έτσι έκανα συνεργασία με το GFC. Και το τελευταίο. Το GFC έχουμε να επαναλάβουμε, είναι το Greek Fighting Championship, ναι. Yes, sir. Και μετά πήγα πίσω τώρα στην Αμερική, γιατί είχα κάτι αγώνες και τώρα κάθομαι εκεί πέρα μόνιμα. Στην Αμερική? Ναι. Πρέπει να πάω στα ελληνικά σου, είναι μια χαρά. Μια χαρά, μια χαρά. Τα δουλεύω όσο μπορώ. Όχι, τι λες τώρα. Γέννημα θέμα στην Αμερική τώρα και. Το κλουβί είναι κάτι καινούργιο, έτσι δεν είναι? Δεν είναι παλιό. Εσύ ξεκίνησες από κάτι άλλο, φαντάζομαι. Κοίτα, το κλουβί είναι παλιό τώρα. Στην Αμερική. Στην Αμερική. Εδώ στην Ελλάδα είναι κάτι καινούριο. Εγώ άρχισα με βραζιλιάνικο ζουζίτσου και kickbox. Και σιγά σιγά μπήκα στο MMA το κλίμα. Που είναι ολοκληρωμένα με ζουζίτσου, kickbox, πάλι, box, καράτη, ό,τι θες μπορείς να κάνεις εκεί μέσα. Εκεί μέσα κάνεις ό,τι θες. Ό,τι θες. Είναι ελεύθερη δηλαδή. Έχει όρια. Άμα όρια είναι... τι. Όρια δεν μπορείς να κάνεις. Άμα το δεις ότι πνίγεται, άστον. Μπορεί να κάνει. Βασικά όχι. Αυτό το συγκεκριμένο όχι. Τι ωραία έχει έτσι στους κανονισμούς. Έχει κανονισμούς. Ναι, έχει κανονισμούς. Ξέρεις, έχεις κόλπα να νικήσεις. Μπορείς να νικήσεις με tap ο άλλος να παραδοθεί. Tap out. Τι να παραδοθεί. Ακριβώς. Ή knockout. Ή TKO να το σταματήσει ο δατητής ή ο γιατρός. Δεν μπορείς να τυπήσεις χαμηλά. Ξέρεις, below the belt. Yeah, exactly, yeah. Δεν μπορείς να τυπήσεις πίσω από το κεφάλι. Αγωνιές για το main event και το main card επιτρέπονται. Γόνατα στο όρθιο, όχι στο κάτω. Μπουνιές όπου θες, ξέρεις. Μπουνιές σου, ναι, όπου θες. Μπουνιές, don't worry about it. Έχεις αυτό το μικρό γάδι, μια χαρά είσαι. Don't worry about it. Χώσε να πούμε και που κάτσε. Να σου πω κάτι, αυτός ο Βούλγαρος τι περί τίνος πρόκειται? Πιο πολύ Παλαιστής είναι. Έχετε ξαναπαίξει αντίπαλοι? Δεν έχουμε παίξει. Έχουμε κάτι αντίπαλοι που και οι δύο έχουμε παίξει τον ίδιο άνθρωπο. Και οι δύο τον νικήσαμε. Και οι δύο τον νικήσατε. Ναι, θα καλό αγώνα. Θα είναι καλό παιχνίδι. Ναι, νομίζω είμαι καλύτερος στα πάντα, σε κάθε στάδιο του MMA. Άμα αυτό είναι MMA, αυτό δεν υπάρχει 100% τίποτα. Σίγουρο. Ναι, είναι. Άμα νομίζω ότι. Τα κερδίζει. Ναι, θα κερδίσω με χαρά. Τώρα αυτός ο αγώνας είναι αγώνας, ας πούμε, διεκδικείται κάτι, διεκδικείται ένα τίτλο. Είναι το πρώτο επαγγελματικό massive fighting event σε ειδικά διαμορφωμένο οκτάγωνο κλουβί. Ναι. Αλλά ο νικητής, ας πούμε, θα έχει το δικαίωμα να πάει κάποιο ψηλά να αγωνιστεί ή απλά είναι μια διάκριση ακόμα, ένας αγώνας και
πλέον πάτε για... Εγώ και αυτός ο συγκεκριμένος αθλητής και οι δύο είμαστε, μιλάμε με πολύ μεγάλη διοργάνωση, διαφορετικές δύο, αλλά με πολύ μεγάλη διοργάνωση στην Αμερική και οι δύο μας. Μάλιστα. Και ένα νίκη από μένα θα μου πάει στο... Έτσι μου λέει ο μάνετζερ μου τώρα, ότι θα μου πάει στο άλλο στάδιο στην καριέρα μου σε πολύ πιο μεγάλη διοργάνωση. Ναι. Α, σημαντικό. Να πεις σαν να πεις να πάει στο επόμενο στο NBA. Ξέρεις, ναι, 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 μεγάλη ιστορία. Ναι, μεγάλη ιστορία. Ε? Ναι, ναι. Πώς είναι η ζωή στη Νέα Υόρκη? Καλά. Οι γονείς σου Έλληνες και οι δύο? Έλληνες και οι δύο, ναι. Δεύτερη γενιά και γεννηθήκαν ή ήρθαν από εδώ? Η μάνα μου είναι δεύτερη γενιά. Ο πατέρας μου από εδώ. Πάντα είναι. Πού? Αθήνα νομίζω, Αθήνα έτσι, ναι. Δεν ξέρω ακριβώς από πού είναι. Κάπου εδώ πέρα, ξέρεις τι γύρω. Εσύ γεννήθηκες εκεί, ε? Ναι, γεννήθηκα εκεί πέρα. Μεγάλωσα μέχρι τις 6-7 χρονών. Ήρθα πίσω Ελλάδα και μετά πηγαίνω έρχομαι όλη μου τη ζωή. Γέννησε πέρα. Ναι. Μάλιστα. Μπράβο, φίλε. Έχουμε τα καλύτερα για το ελληνικό MMA. Καλημέρα, Αντώνης από Βόλο. Μας λέει για τον Φιλίππου. Ναι. Φιλίππου. Ο Κώστα Φιλίππου είναι ένας αθλητής Έλληνας, μισός Κύπρος, μισός Έλληνας νομίζω. Τον έχω γνωρίσει στο Νέα Υόρκη, μένει κοντά μου 25 λεπτά. Πολύ καλό παλικάρι και παίζει στο UFC που είναι το πιο μεγάλο παιδί. Αυτό είναι. 25 λεπτά με το τρένο ή με το αυτοκίνητο ή με το. Το αυτοκίνητο. Με το αεροπλάνο. Με το αυτοκίνητο. Με τα πόδια που λέμε, αλλά. Ναι, 5 ώρες. Λοιπόν, πολύ μεγάλο παιχνίδι λοιπόν με τον Βούλγαρο, πώς τον λέμε αυτό, το θυμάσαι? Το Γιώργη Σανόιφ. Έτσι. Ανόιφ. Okay. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, το Σαββατοκύριακο λοιπόν που έρχεται στο Ολυμπιακό κλειστό του ΤΑΕΚ Βοντό, η πολύ μεγάλη μάχη του Τόνι Χριστοδούλου με τον Βούλγαρο. Ο Τόνι, ο οποίος βλέπω εδώ, έχει 9 στα 9 επί ελληνικού εδάφους. Και στην Αμερική έχει κάνει 2 νίκες σε 3 αγώνες. Και μάλιστα ο μοναδικός που έχασε ήταν από τραυματισμό. Τραυματισμό, ναι. Είναι πολύ καλός. Ναι. Χτύπησα το πόδι σε αυτόν τον αγώνα. Είχα σκίσει το μηνίσκο και λίγο το χιαστό στο πρώτο γύρο και έπαιξα τα 3 γύρια. Μα ήταν λίγο άσχημο, δύσκολο. Δεν μπορούσα να προπαντήσω για τα 3 γύρους. Νίξα το 3ο γύρο όμως. Λοιπόν, πάμε σε μια σύντομη διακοπή. Να ακούσουμε πολιτικό δελτίο και θα επανέλθουμε, γιατί στην παρέα μας είναι και ο Αλέξης ο Νικολακόπουλος, ο οποίος είναι ο καλύτερος MMA στα 77 κιλά στην Ελλάδα. Εσύ πόσα κιλά είσαι? Παίζω 70 κιλά. Α, είσαι πιο light εσύ? Ναι, πιο light. Μου φάνηκε πιο αδύνατο εσύ, αλλά. Ναι, έτσι είναι. Σχεδόν ίδιο. Εντάξει. Κοντά. Δώσε και σώσε. Να πούμε ότι το Nova Sport FM είναι ο μέγας χορηγός της διοργάνωσης. Τώρα γιατί να πιείτε, γιατί το ξεχάσαμε και το σύντομα. Όχι, αφού μου φέρνει την ταμιτζάνα μας με το νερό. Μόνο νερό. Τώρα θα πάτε για προπόνηση μετά ή τώρα ή κάνατε ήδη? Θα κάνουμε προπόνηση λίγο πιο μετά ήδη. Τώρα είναι τελευταία εβδομάδα. Σιγά σιγά. Να πούμε για εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας ότι στην εκπομπή έχουμε καλεσμένους δύο κορυφαίους Έλληνες αθλητές του MMA, Mixed Martial Arts, τον Τόνι τον Χριστοδούλου και τον Αλέξη τον Νικολακόπουλο, οι οποίοι θα συμμετέσχουν στους αγώνες που θα γίνουν το Σάββατο. Λοιπόν, στο Tech Vondo, να πούμε ότι τα εισιτήρια κοστίζουν 18 ευρώ στην Εξέδρα και 38 ευρώ σε ρωτώντα, με ποντό και φαγητό δίπλα στο κλουβί. Είναι στο κλουβί, είναι μεγάλο το event, αμερικάνικο στυλ, Βουρλιώτης θα παρουσιάσει. Καταλαβαίνετε, έχει να γίνει. Μουσική, ιστορίες, γυναίκες. Ναι, ναι. Θα λέμε αυτά, γιατί όταν λέω γυναίκες εννοώ. Γυναίκες και. Φάχνουμε αυτές με τις πινακίδες, δεν είναι? Εννοείται. Αλλά μπαίνουμε στο κλουβί. Μπαίνουμε στο κλουβί, ναι. Cage Girls. Cage Girls. Αλλά έχουμε και γυναίκες που θα κοντραριστούν. Θα και μάλιστα και πολύ ωραίες. Ναι. Για πρώτη φορά, ναι. Ένα ζευγάρι. Ναι, βέβαια. Πώς είπαμε? Χούσου. Και Χαρά Δημητρούλα. Χούσου και Χαρά Δημητρούλα. Χαμός, φίλε, χαμός. Εδώ ο Αλέξης με τον Τόνι. Να πούμε ότι ο Sport FM, ο Nova Sport FM είναι χορηγός επικοινωνίας. Τώρα δεν το είπα. Παιδιά, βλέπετε, τραβάω. Ναι, δύσκολη δουλειά. Ένα τέταρτο είναι τα παιδιά εδώ πέρα. Κύριε Αλεχαμπάρη, τι τραβάω. Τραβάμε. Δύσκολη δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Πάμε και λίγο στον Αλέξη. Γιατί... Ο οποίος θα παίξει με το Θεσσαλονικιό αντίπαλο. Ναι, λέω, αλλά πρόσεχε, όχι οποιοδήποτε Θεσσαλονικιό. Είναι οι δύο κορυφαίοι στην κατηγορία 77 κιλά. Αλέξη, πώς τον λένε το φίλο μας? Τον φίλο μας. Τον φίλο μας τον λένε Χρήστο Πλασάρη. Ο Χρήστο Πλασάρης λοιπόν και ο Αλέξης Νικολακόπουλος θεωρούνται οι κορυφαίοι
αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στην κατηγορία τους να πούμε έτσι, στην κατηγορία ναι, τους, έτσι, ναι, το πιο σωστό. Και καταλαβαίνετε τι μάχη έχουμε να δούμε. Έτσι. Βέβαια. Ο πίσω, Αλέξη βέβαια δεν έχει βγει ακόμα στο εξωτερικό, αλλά είναι μέσα στα σχέδιά του, έτσι Αλέξη. Ναι, ναι, είναι μέσα στα σύντομα σχέδιά μου. Ήσουν τώρα Καναδά με τον Τόνι μαζί. Ήμασταν, ναι, τον Αύγουστο είχαμε πάει στον Καναδά σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες παγκοσμίως. Κάτσαμε εκεί πέρα και προπονηθήκαμε. Είδα εγώ βασικά πώς είναι τα πράγματα, γιατί ο Τόνι τα έχει δει. Και κατάλαβα όλες τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού. Τώρα μας λέγατε προηγουμένως ότι κορυφαίοι στον κόσμο είναι Αμερικάνοι και Βραζιλιάνοι. Mm-hmm. Και μάλιστα ο Σίλβα. Ο Άντρες ο Σίλβα, ναι. Είναι ο νούμερο 2 μετά το Σένα. Σε δημοφιλέστατος. Ναι. Είναι τόσο διαδεδομένο και το άθλημα. Είναι πάρα πολύ διαδεδομένο γιατί είναι και πάρα πολύ. Είναι νούμερο 2 μετά το Σένα το συγχωρεμένο, δηλαδή μιλάμε. Μα κοίταξε, να σου πω κάτι. Το UFC, το οποίο είναι ας πούμε το κορυφαίο αυτή τη στιγμή, η κορυφαία διοργάνωση, το αντίστοιχο ας πούμε NBA. Το NBA, πλησίασε πέρυσι σε θεαματικότητα τη Φόρμουλα 1 και ξεπέρασε σε νούμερα το NBA. Φοβερό. Ναι, εννοείται. Μα είναι και πολλά χρόνια τα αθλήματα εκεί πέρα και σε Βραζιλιακή Αμερική. Εδώ πέρα τα έχουμε μάθει τα τελευταία. Τι επίπεδο είναι τι. Το άθλημα είναι ακόμα σε πολύ βρεφικά επίπεδα. Βασικά. Ευτυχώς προχωράμε γρήγορα. Γιατί έχουμε να βλέπουμε μπροστά μας. Όταν το ξεκινήσανε και το εξελίσσανε οι Βραζιλιάνοι και οι Αμερικάνοι, δεν είχαν κάποιον άλλο να βλέπουν και να μπορέσουν να ακολουθήσουν μία πορεία, να ξέρουν πού πρέπει να βαδίσουν ακριβώς. Πηγαίνανε ψάχνοντας. Γι' αυτό και μετά από τόσα πολλά χρόνια, βασικά τους πήρε τόσα χρόνια για να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Εμείς τώρα ξεκινήσαμε πριν από 3 χρόνια που ήταν το πρώτο GFC και ήδη έχουμε αρχίσει και προχωράμε αρκετά γρήγορα προσπαθώντας να τους προλάβουμε. Με τον Χρήστο Πλασάρη έχει ξαναπαίξει? Όχι, δεν έχουμε ξανασυναντηθεί οι δυο μας. Γιατί εδώ ότι είναι ιδιαίτερα σκληρός μαχητής ο Πέφτει μόνο με σφαίρες. Ναι, πραγματικά το παιδί, ναι, όσες φορές και να τον έχω δει σε άλλους στο αγώνες να τον χτυπάνε και να πέφτει, ξανασηκώνεται, ξανασυνεχίζει και καταλήγει να νικάει κιόλας. Με το Ρόκι θα παίξει. Θα είναι σκληρός αγώνας, θα είναι σκληρός αγώνας. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Μάλιστα. Είναι ο Πάλο όμως από το πρώτο Ρόκι. Στο χρώμα. Ωραία, ωραία, μπράβο. Τι ώρα ξεκινάει το event? Οι πόρτες ανοίξουν στις 6 η ώρα. Uh-huh. Και το event σιγά σιγά θα μπει σε μια τροχιά. Να πούμε ότι είναι 12 αγώνες συνολικά. Έτσι δεν είναι? Όχι. 12 αγώνες. 12 αγώνες. Είναι 12 αγώνες. Είναι 6 τα free games που είναι οι πρώτοι αγώνες που θα είναι μικρότεροι σε διάρκεια. Ναι, θα είναι, πόσα θα είναι διάρκεια ένας κανονικός, από πόσους γύρους έχει? Πόσο διάρκεια ο γύρους? 3 είναι οι γύροι, των 5 λεπτό ο καθένας. Ναι, ναι, ναι. Και άμα είναι για τίτλο, κανονικά κάνουν 5-5 λεπτά. 5-5 λεπτά. Το τελευταίο μου αγώνα στην Αμερική ήταν για τίτλο και ήταν 5-5 λεπτά. Ο Τόνι μιλάει τώρα, Χριστοδούλου, ναι. Ναι, 5-5 λεπτά. Τον καταλαβαίνουμε τον Τόνι κατευθείαν. Δεν χρειάζεται. Για τον κόσμο. Τόνι, πώς ήταν αυτό εσύ που γίνεται χαμός στην Αμερική, που είναι στο ring στην πυγμαχία, αλλά κάνουν κάτι ακροβατικά, τους πετάνε κάτω. Το WWE. Αυτό. Το fighting, το οποίο όμως είναι μαϊμού, δεν είναι? Το μαϊμού, ναι. Το παίζουν και καλά ότι χτυπάνε. Να πούμε ότι στο κλουβί δεν έχει καμία σχέση με αυτό, έτσι? Όχι, τίποτα. Είναι όλα real, όλα αληθινά. Ναι, είναι αυτό. Άμα στην αλήθεια θέλουν να δώσουν μπουνιές και κλωτσές και αγκώνες και. Ναι, τα πάντα. Όπως βλέπεις, πυγμαχία και kickbox ουσιαστικά. Πόσο ψηλό είναι το κλουβί? Υπάρχει περίπτωση να φύγει κανένας απ' έξω? Όχι. Όχι, πολύ δύσκολο. Δεν επιτρέπεται να τον πετάξεις και δεν νομίζω ότι κάποιος να μπορείς να πετάξεις. Ναι, όχι, το σκεφτόμουν να μου κάτσω σε ρωτώντα απ' έξω, γι' αυτό λέω. Γιατί από ό,τι καταλάβατε, δεν θα βλέπει το παιχνίδι, θα έρθει για να χαζεύει το γύρο. Και σου λέει που χαζεύει μου έρχεται στο κεφάλι. Θα βάλουμε μπροστά του τα κέιτ. Δεν ξέρω. Τόνι, πώς ασχολήθηκες με? Έχεις ξεκινήσει προφανώς από άλλη πολεμική τέχνη. Να σου πω την αλήθεια, τώρα θα γελάσεις. Ξέρεις ο WWE αυτό το ψεύτικο, το μαϊμούδικο, όταν ήμουν μικρός δεν μπορούσα να σταματήσω να το βλέπω κάθε μέρα, όλη μέρα από μικρός. Και η μάνα μου, όταν ήμουν Αμερική πριν ήρθα στην Ελλάδα, δεν είχα τα ξαδέρφια μου και όλη την οικογένειά μου τριγύρω. Και ήμουνα αγόρι και η μάνα μου λέει, φοβάμαι, είμαι μόνο εγώ εδώ πέρα και δεν θα γίνει, ξέρεις, δυνατό το παιδί μου, είναι άντρας, ξέρει, και μου βάλε αυτά να βλέπω όλη μέρα. Και μετά, και μετά από εκεί πέρα λέω, όχι, έκανα λάθος. Παραέγινε τσαμπουκάς. Παρά... Παιδιά, άμα δείτε τον Τόνι Χριστοδούλου, δεν ξέρω, όταν μπήκε μέσα μου θυμίσω το Καλυφιανάκι, ρε. Δεν έχει
Ήδη είναι. Στο πρόσωπο δεν είναι λίγο, με το μουσάκι και όλα αυτά. Το μουσάκι, το αρενοφό και τα λοιπά, ναι, δεν υπάρχει. I'll take it as a compliment. Γιατί είσαι compliment, γιατί είσαι και έχεις και ωραίο χιούμορ. Έτσι. Οπότε είναι. Ναι, εντάξει, εντάξει. Ποιο θα πλάκωσε τον Τζακ Νόρις, δεν Τζαμούπουλο. Εσύ, Αλέξη, ξεκίνησε από άλλη πολεμική τέχνη. Εγώ ξεκίνησα από κάτι το οποίο θεωρείται σχετικά έτσι ότι δεν έχει κάποια σχέση με το MMA. Ξεκίνησα από Kung Fu όταν ήμουν 12-13 χρονών εκεί πέρα. Και αργότερα σιγά σιγά άρχισα να θέλω. Έχουν μπει τόσα είδη πάλης και πολεμικών τεχνών. Το Kung Fu. Το παραδοσιακό. Νομίζω ότι είναι. Ναι, τώρα πια έτσι μοιάζει. Κάποτε ήταν τη μόδα όμω. Όπω ήταν και το καράτε πιο πριν. Αργότερα ήρθε το kickbox. Όλα περάσαν από τη μόδα του. Το Kung Fu. Έχω να τα ακούσω. Υπάρχουν σχολές που κάνουν Kung Fu. Ειδικά. Ή όχι. Ναι, υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν και δάσκαλοι που κάνουν αποκλειστικά Kung Fu, σχολές που κάνουν Kung Fu, όπως υπάρχει και για κάθε πολεμική τέχνη ουσιαστικά. Ένας εξειδικευμένος δάσκαλος. Εγώ ξεκίνησα από το Kung Fu τότε μικρός, μπήκα στο kickbox αργότερα στα 18-19 που ήθελα να παίξω κάποιον αγώνα. Αργότερα. Καλά που το έπρεπε, γιατί έχουν κάτι προσκλήσει. Αργότερα γνώρισα και το βραζιλιάνικο Jiu-Jitsu βγαίνοντας από το στρατό ουσιαστικά. Και από τότε άρχισα να παίρνω μια πορεία προς το MMA, χωρίς ακόμα να έχω ξεδιαλύνει ακριβώς το τι κάνω και που θέλω να πάω, αλλά ήταν την περίοδο βασικά που ήρθε και ο Τόνι πριν από 3 χρόνια στην Ελλάδα, ο οποίος προετοιμαζόταν για το δικό του αγώνα. Του είπα ότι ξέρεις, θέλω να δοκιμάσω και εγώ να κάνω MMA, και μου λέει βεβαίως πάμε να προπονηθούμε μαζί και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Και ουσιαστικά ο Τόνι είναι που με είναι τράβηξε σκληρός, μέσα. Είναι τι? Σκληρός. Τι? Να κεράσω κάτι είναι. Δεν του φαίνεται. Γι' αυτό λέω. Ο Τόνι μέσα στο κλουβί, συγγνώμη που με μένω, είναι ένας υπολογιστής, ένας στρατηγός. Μπορεί να αλλάξει την τακτική ανά δευτερόλεπτο. Όσο δυνατότερο να είναι ο αντίπαλος, να τον αιγύρει. Το όνομά σας, κύριε, μπορείτε να βγείτε. Να μην ακούμε τη φωνή στο βάθος. Ονομάζομαι Χρήστος Ιορλανίδης και είμαι υπεύθυνος μάρκετινγκ της διοργάνωσης. Ορίστε. Είναι ο δεύτερος. Να πούμε βέβαια. Τη τάξη διοργανωτής, ας το πούμε έτσι. Όχι, όχι, είμαι. Ναι, Χρήστος, εντάξει. Το μάρκετινγκ. Πρόεδρος της διοργάνωσης και ιδρυτής είναι ο Γιώργος Οβεντούρας, που έχει δώσει πάρα πολλά στις MMA, που σωστά λέγονται MMA και όχι το MMA που λέμε όλοι από συνήθεια. Και σας περιμένουμε όλοι με μεγάλη μας χαρά το Σάββατο, 6 ώρα ανοίγουν οι πόρτες. 6.30 ξεκινάμε να δείτε ένα υπερθέαμα ανάλογο που θα πλησιάζει τουλάχιστον στα αμερικάνικα πρότυπα. Μακάρι, μακάρι. Χαιρετίσματα από το παγωμένο Birmingham. Άρε λαδάρα Γιάννης. Ρωτάνε τα εδώ οι ακροατές αν έχετε Facebook. Ναι, έχουμε Facebook, ναι. Καθένα χώρια. Ναι, χώρια. Ναι, ναι, το προσπαθούμε να είμαστε χώρια. Ναι. Αρκετά, δεν μπορώ να αντέξω να τον κοιτάω άλλο. Είναι, εγώ τον λέω the ugly one, έτσι πρέπει να το ψευδόμουμε. Είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όμως. Κάθε μέρα να το βλέπω αυτόν από κάτω και να το δίνω πουνιές και να μην μπορώ να το κοιτάω. Τι γίνεται. Υπάρχει ένα καλό όμως αυτό. Δεν γίνεται να με κάνει πιο άσχημο με τόσες πουνιές. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν νομίζω γίνεται να γίνεις πιο άσχημο. Ο οποίος Αλέξης είναι μια χαρά παιδί, έτσι. Είναι κούκλος. Ευχαριστώ. Ωραία μάτια. Ωραία χαρακτηριστικά. Θα τα λέμε δημοσίως. Και το βήμα έξω τώρα, Αλέξη. Καλό είναι που radio αυτό που το λέτε. Πρόσωπο για radio είναι. Να μην με βάλουν στο Facebook, μην με ψάξουν. Έχω φωτογραφίες μου μέσα. Κάποιος ρωτάει τι ακριβώς είναι αυτό το MMA. Γιατί λέμε, θεωρούμε ότι κάποιοι το ξέρουν, το λέμε, το συζητάμε, σαν έχοντας στο μυαλό μας ότι κάποια βασικά τα ξέρω κόσμο. Ναι, ναι. Για κάποιον που δεν ξέρει. Ελεύθερο. Και ελεύθερο πάλι. Το MMA είναι μειχτών πολεμικών τεχνών. Είναι κάθε πολεμική τέχνη μέσα στο κλουβί, σε ένα, με όρια πολύ ανοιχτά, να μπορείς να κάνεις ό,τι τεχνική έχεις μάθει. Έτσι. Να δείχνει. Είναι αυτό που βλέπετε στα έργα μέχρι θανάτου που λένε. Ναι, κάπως έτσι θέλανε κάποιοι. Μόνο ένα θα βγει. Κάπως έτσι θέλανε να είναι στην αρχή. Ξέρεις, στην αρχή, στο πρώτα UFC, δεν υπάρχει κανόνες, δεν υπάρχαν με κιλά, δεν ήταν. Δεν φορούσαν γάντια. Δεν είχαν γάντια. Δεν ήταν υποχρεωτικός ο προστατευτικός εξοπλισμός. Ναι, ό,τι ήταν το καλύτερο. The road deal. Ναι, ήτανε, οι αθλητές ήταν λες και τους διαλέγανε μέσα από το κοινό. Ξέρεις, λες και λέγανε έλα εσύ και έλα και εσύ. Μα εγώ δεν θέλω να παίξω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, έλα εσύ. Έργο κανονικά. Ποιος θα αντιμετωπίσει ναι. το Θαναϊλάκι. Και μπαίνει ο Spider-Man μέσα και το γκρεμίζει, ας πούμε. Έτσι ακριβώς ξεκίνησε. Παρ' όλα αυτά είναι από τα πιο ασφαλίστερα αθλήματα. Έτσι. Ναι, έχει τους λιγότερους μηδενικούς θανάτους. Δηλαδή αν το συγκρίνουμε. Μόνο κάνα.
Εντάξει, όσο να λέει. Αν ακούς και το ποδόσφαιρο ακόμα τα τελευταία χρόνια, ξέρεις. Η τεχνική και στρατηγική μπορεί να σε προστατεύσει εκείνη τη στιγμή. Κοίτα, είναι γιατί έχεις και πολλοί τρόποι να νικήσεις. Ξέρεις, άμα παίζω, δεν λέω κάτι κακό για την πυγμαχία, γιατί αγαπάω την πυγμαχία από μικρό παιδί. Άμα παίξω πυγμαχία, πρέπει να παίξω για τίτλο 12 γύρους ή 10 γύρους πες και θα φάω χιλιάδες τυπήματα στο κεφάλι σε ένα αγώνα. Σωστό. Στο MMA έχω παίξει αγώνα και να μην έχω φάει μπουνιά. Mm. Και να μην έχω τυπήσει καθόλου. Έχω πάει μέσα, τον έχω πιάσει ένα λαβί και τέλειωσε. Και έφυγα ούτε σαν ήμουν εκεί πριν την άλλη μέρα. Και εγώ έπαιξα πυγμαχία στην Αμερική λίγο και κάθε φορά που έπαιξα πυγμαχία την άλλη μέρα με ζαλάδες, πονοκέφαλους, ξέρεις ή ναι, δεν έχεις εναλλακτική ουσία. Ναι, πρέπει εκεί πέρα να κάθεσαι και να... Κλειστά μάτια. Ναι. Μύτες εδώ έτσι. Λίγο ωραίο και να φαίνεσαι σαν τον Αλέξη μετά. Ενώ οι μύτες βλέπεις εδώ είναι και οι δύο τέλειες. Και του Τόνι και του Αλέξη. Είναι επειδή φάγαμε τα ακουστικά βέβαια. Είναι στα μην ονομάζετε τον κόσμο με το κλουβί, ταινίες κλπ. Μια χαρά πολεμικό είναι, Δημήτρης. Ναι, όχι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να σου πω κάτι, μερικές έτσι, όταν έρθουν σε επαφή οι δύο τους, τους χωρίζει ο διαιτητής ή όχι. Συνεχίζεται με λαβές με... Η Μάικ συνεχίζεται με λαβές, αυτή είναι και η ελευθερία ουσιαστικά, είναι ότι δεν σε χωρίζει ο διαιτητής επειδή κρατιέσαι, είναι ότι το αφήνει και από εκεί και πέρα αρχίζει ο καθένας και εφαρμόζει την πάλη που μπορεί να ξέρει το βραζιλιάνικο ζουζίτσου, να οδηγήσει τον αντίπαλο στο έδαφος άμα θέλει και να συνεχίσει μετά με περαιτέρω λαβές ή περαιτέρω χτυπήματα. Το γκούγκλαρα τον Τόνι, δεν έχει βγενική φυσιογνωμία. Πίσω από τα μουσια. Πίσω από τα μουσια. Ναι, δεν φαίνεται με τίποτα. Με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα. Όλοι μου το λένε αυτό, ξέρεις. Σου έχει τύχει ποτέ στον δρόμο να έρθεις έτσι σε επαφή χωρίς να το θέλεις. Μα δεν έχει φάτσα για να τσακωθείς. Να μην σε υπολογίσανε καλά, δηλαδή, κατάλαβες. Να σου πω, να αλήθεια έχει γίνει. Στην Αμερική. Στην Αμερική και στην Ελλάδα κάποιες φορές και που ήμουν πιο μικρός που άρχισα. Πιο πολύ τώρα που είμαι μεγάλος, φεύγω πολύ ωραία αυτά. Μα όταν είμαι μικρός, ναι, ξέρεις, λίγο πιο τρελός. Και γιατί φαίνομαι έτσι. Γιατί φαίνομαι έτσι είναι, ξέρεις, αυτοί που είναι λίγο πιο μεγάλοι νομίζουν και δούλευα στο Chicago σαν bouncer για 2 χρόνια. Πού, ναι. Τι έχουν δει τα τι βάλαμε στο στούντιο, αδελφέ. Σου δούλευα. Σας εκλουβί αισθάνομαι. Η πόρτα είναι λόγω. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έχεις τη διάλειμμα, φίλε. Όχι, πάμε σε ρί. Πάμε σε ρί. Ωραία, πάμε. Να πούμε ότι σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για το kickboxing. Έτσι, σπότε θέλω και νόημα ματεπώνυμο kickboxing το 19.000 για το παγκόσμιο κύπελο που θα γίνει 1η και 2 Φεβρουαρίου. Από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή τα έχουμε τις 3 διπλές προσκλήσεις θα μοιράσουμε. Τον Νίκο το Μέμο. Έχετε κι εσείς εντυπωσιακές εισόδους με μουσικές, με, ναι, ναι, πάντα με ειδικά ρούχα, με ρόμπες κτλ. Δεν φοράω ρόμπα, αλλά κάποιος μπορεί να φάμε γκί ή κάτι από το ζουζίτσου, το παραδοσιακό. Ή μπορείς και μόνο με t-shirt, αλλά όλα με μουσική και καπέλα, ό,τι θες. Με τι μουσική μπαίνεις? Κάθε φορά άλλο τραγούδι. Α, δεν επιλέγει, δεν έχει σταθερό ένα. Δεν έχω σταθερό ένα, όχι. Δεν έχει κατασταλάξει ακόμα, είναι ανήσυχο πνεύμα. Μήπως τα τραγούδια που επιλέγει είναι στέλνει και μήνυμα. Ναι, μήπως σε κάθε αγώνα. Θα σου πω ότι θα κάνει να δούμε τι τραγούδι θα βάλει αυτό. Έτσι με το φούλγαλο. Μόλις θα ακούσει το τραγούδι, λοιπόν πάμε έτσι. Το παίζεις έτσι. Εσύ, Άλεξ. Και εγώ βασικά το αλλάζω κάθε τόσο, αλλά μου φαίνεται ότι τώρα τελευταία αρχίζω κάπου και πλησιάζω. Ναι, μου φαίνεται ότι πρέπει να βρω ένα συγκεκριμένο έτσι να είναι λίγο χαρακτηριστικό. Πιο πολύ, το... πιο βάζει, ας πούμε. Πιο... Α, δεν μπορώ να σου πω, πρέπει να έρθει να το ακούσει. Κρίμα. Έλεγα να το βάλουμε εδώ, στο... αλλά εντάξει. Α, δεν γίνεται. Να σε φτιάξουμε από τώρα, δεν γίνεται. Όχι, είναι έκπληξη. Βέβαια. Άμα χαλάσουμε την έκπληξη από τώρα. Βέβαια. Διαβάζω εδώ ότι είσαι πολύ ισορροπημένο μαχητή με πολύ καλό παιχνίδι στο έδαφο. Ναι, ναι, θα το παλαιστικά λέει υποταγές και ούτω καθεξής. Ναι, βασικά είναι πολύ λένε. Βελτιωμένη τη μαγεία και η boxing. Δεν είναι ψέματα, μπορώ να το αποδείξω. Δηλαδή στηρίζεσαι περισσότερο σε μπουνιές, κλωτσιές ή... Περισσότερο στο έδαφος βασικά. Έχω 5 νίκες οι οποίες όλες έχουν έρθει από υποταγή ή αντιπάλου. Δηλαδή, όταν είσαι σε επαφή με τον αθλητή. Όταν είσαι σε επαφή, όταν είσαι ήδη στο έδαφος, ένας είναι από πάνω, ο άλλος από κάτω. Ας πούμε, πιέζεις εκεί πέρα, ρίχνεις κάποια χτυπήματα, αλλά μπορείς να κλειδώσεις τον αντίπαλό σου με κάποια λαβή. Είτε αυτό λέγεται, ας πούμε, κάποια απόπειρα να κάνεις μια εξάρθρωση σε χέρι, ένα πνιγμό, κάτι τέτοιο. Και τότε είναι που παρετείται ο αντίπαλος. 5 νίκες που έχω είναι όλες με κάποια υποταγή, με πνιγμό ή με εξάθρωση. Θεσσαλονικιός τι που είναι δυνατός? Ο Θεσσαλονικιός είναι δυνατός γενικώς λίγο πολύ σε όλα τα σημεία. Δεν έχει βασικά κάτι που να ξεχωρίζει πάρα πολύ. Ας πούμε το δικό μου το παιχνίδι ξεχωρίζει περισσότερο στο έδαφος.
Πολύ περισσότερο. Άρα, στόχος σου είναι να αποφύγεις χτυπήματα βασικά και δεύτερο να τον βάλεις στο έδαφος. Στόχος μου θεωρητικά θα ήταν αυτό, ναι. Αλλά να σου πω την αλήθεια, απλώς κοιτάζω να νικήσω παντού, να νικήσω στο όρθιο, να νικήσω στο έδαφος. Τόνι, δεν σου δίνει οδηγίες. Ο Τόνι μου δίνει οδηγίες όταν δεν έχει αγώνα πιο μετά από μένα. Έλα, τώρα δεν μπορώ να τον βγάλω από τα αποδυτήρια. Ξέρεις, θα είναι μέσα, θα ζεσταίνεται. Άσε με. Ναι, γιατί οι αγώνες σας είναι δύο τελευταίοι, έτσι. Είναι, ή είμαι παραπρότελευταίος, είμαστε πολύ κοντά πάντως. Άρα υπάρχει κι άλλο μεγάλη κόντρα, ναι. Ναι, υπάρχουν γενικώς, είναι. Η βραδιά είναι γεμάτη με μεγάλες κόντρες. Κάθε αγώνα είναι πολύ καλή αυτή η βραδιά. Και να πούμε κάτι, ότι αυτό είναι το πρώτο, και εγώ για μένα είναι πολύ καλό πράγμα. Είναι το πρώτο φορά σε κλουβί στην Ελλάδα που θα παίξουμε με αγώνες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. UFC rules. Αυτό είναι, και αυτό ανεβάζει την Ελλάδα, γιατί και στον εξωτερικό, και όταν βλέπουν ότι έχουν αγώνες, αυτό είναι το καλύτερο. Ναι, καταλαβαίνουν κατευθείαν ότι είναι η διοργάνωση, είναι okay, καλυμμένη σε όλα, δηλαδή προχωράει κανονικά επαγγελματικά. Και να τονίσουμε ότι το κλουβί είναι επίσημο του UFC, έχει αγοραστεί από το UFC και είναι το μοναδικό που υπάρχει στα Βαλκάνια με προδιαγραφές UFC. Είναι 110 τετραγωνικά. 110 τετραγωνικά. Είναι χώρος. Τι 110 μέρες το κλουβί. Είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο, είναι οι UFC rules και αγώνας τύπου κάνεις. Γιατί είναι τόσο μεγάλο, ρε παιδιά. Για να κουράζονται οι αθλητές. Για να τους κυνηγάει ο Τόνι γύρω-γύρω. Εσύ, Τόνι, μας είπε και ο Χρήστος ότι είσαι πιο πολύ εγκεφαλικός παίκτης. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, προσπαθείς, ας πούμε, τον αντίπαλο να τον, να τον κουράσεις, να αποφύγεις τυπήματα και να, δεν ξέρω τι, δηλαδή, τον μελετάς, τον αποφεύγεις στην αρχή, είσαι πιο αμυντικός παίκτης. Όχι, εγώ σκέφτομαι πάρα πολύ τι είναι το καλύτερο τρόπο να βρω τον νίκη. Και πριν από τον αγώνα, κάθε φορά κοιτάω βίντεο, κοιτάω τα πάντα, μέχρι να μπορώ να βρω σημεία που εγώ νομίζω είναι το weak area, και προσπαθώ να κάνω το γενική μια στρατηγική να πάω εκεί πέρα. Και παίζω έτσι, και μέσα στον αγώνα κάποιος που μπορώ να το αλλάξω λίγο και να δω πού είμαι ρίγορος, πού είμαι πιο δυνατός. Τόνι, έχει έρθει ερώτηση. Η προώθηση, λέει, των media για το πρόσωπο είναι πολύ μεγάλη. Είναι πουλά, τέτοια φάτσα. Τέτοια φάτσα. Υπάρχουν παιδιά ίσως με μεγάλο ταλέντο που δεν τα προωθούν ή τόσο. Ποια η άποψή σου? Μα γενικά το άθλημα δεν έχει μεγάλη. Εγώ θα έλεγα να αφήσω ρομπούσκες από τον Τόνι, άμα είναι έτσι. Να κρυφτούν λίγο περισσότερο. Υπάρχει ταλέντο στην Ελλάδα? Υπάρχει ταλέντα, ναι, εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει, ναι. Άμα δεν. Κοίτα, υπάρχει, άμα θέλουν δουλειά ακόμα, να μπορεί να μάθουν το MMA μέχρι να πάνε έξω, να μην πάνε πολύ γρήγορα. Γιατί πολλά παιδιά φεύγουν γρήγορα έξω και πάνε και χάνουν και χάνουν η πιστοσύνη στον εαυτό του. Και όταν στο MMA είναι. Κάθε αγώνα είναι σαν τελευταίο σου αγώνα. Τόνι, ακούγονται, λέει, κάποιες φήμες για σένα και το UFC. Υπάρχει κάτι επίσημο τελικά, ναι ή όχι? Το είπες προηγουμένως, αλλά επαναλαμβάνω. Ναι, είναι επίσημο μέχρι το manager. Μούριο Τόνι. Μεγάλη μορφή. Είναι επίσημο, αλλά μέχρι σημείο. Ξέρεις, είμαστε σε negotiations και μου είπαν ότι θέλουν ένα αγώνα μεγάλο, και αυτό είναι το αγώνα που το θέλουν. Να νικήσουμε αυτόν τον αγώνα πρώτα, και άμα πάει αυτό, νομίζω το manager μου θα με βάλει μέσα. Υπάρχει ένα προστάδιο να πάω σε Αμερικάνος, Τι, να με Καναδός είναι. Καναδός. Αυτό είναι το προστάδιο του βασικά, αυτός ο αγώνας είναι το σκαλοπάτι του. Για να βγει κατευθείαν. Αλέξη, ευχόμαστε και εσένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ θέλω για κλείσουμε, επειδή τώρα πρέπει να κλείσουμε, πήγε 10 η ώρα. Πες ότι δίνουμε συνέντευξη τύπου τώρα. Μ' αρέσουν αυτά τις πυγμαχίες που κάνουμε. Που κοιτάνε στον άλλο, πες ότι εγώ είμαι Βούλγαρος τώρα. Και σε κοιτάω, να πούμε, και θέλω να κάνεις αυτή τη δήλωση που κάνεις. Αν είσαι Βούλγαρος και σε κοίτα και είσαι έτσι, θα πεθάνει από τα γέλια του. Ναι, κάνετε αυτό στην Αμερική, το κάνετε αυτό με το. Ναι. Κοιτάει ένα άλλο face to face. Face to face, κάνει ένα stare down εκεί πέρα, ναι. Και τι λέτε, ας πούμε, συνήθως? Θα σε φάω, ξέρω. Όχι, κάποιος δεν λέει τίποτα. Κάποια άτομα είναι λίγο πιο pumped up και τρελαίνουν και λένε κάτι. Άμα εγώ δεν λέω τίποτα, κοιτάω, χαμογελάω. Θα να πάω να φάω. Τελειώ συζήτηση τώρα, θα να πάω να φάω. Μιλάνε γαλλικά με τα μάτια. Ναι, κατάλαβα. Παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Τόνι Χριστοδούλου, Αλέξης Νικολακόπουλος. Μαζί μας ήταν και ο Χρήστος ο Ιωραννίδης, ο επικοινωνιολόγος του όλου event που λένε και στα ελληνικά ραδιόφωνα. Και δύο παιδιά, λοιπόν, τα οποία. Χαμηλών τόνων. Αυτό.
δείχνουν την πραγματική εικόνα το, για ότι, ότι τα παιδιά εδώ αθλούνται. Δεν είναι, γιατί ξέρεις, οι περισσότεροι έχουν δημιουργήσει λάθος εντύπωση για, το, για τα παιδιά που ασχολούνται με πολεμικές τέχνες. Του συνδυάζουν με κάτι ντουλάπες, να πούμε, που έχουν τρεις λαιμούς και αυτό και τα λοιπά, και δεν χαμογελάνε, δεν κάνουν τη νύχτα. Ενώ ανά, αυτό είναι. Με χιούμορ, παιδιά σα, που δουλεύει στην καθημερινότητά μας και τα λοιπά. Μπράβο, να είστε πάντα έτσι. Λοιπόν, το Σάββατο, από τις 6 ώρα ανοίγουν οι πύλες στο Tech Vodou. Να κάνουμε και λίγο διαφήμιση στον Αλέξη. Το πρώτο επαγγελματικό Massive Fighting Event σε ειδικό διαμορφωμένο οκτάγωνο κλουβί με προδιαγραφές παγκόσμιες. Από εκεί το έχουν πάρει την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Ας πούμε το αντίστοιχο NBA. Έτσι. Να κάνουμε και λίγο διαφήμιση στον Αλέξη. Γιατί ο Αλέξης κάνει, από ό,τι ξέρω, κάνει και μαθήματα. Ναι, ναι, διδάσκω εγώ ίδιος. Στο Περιστέρι, στο Fight Academy. Ορίστε. Brazilian Jiu-Jitsu και MMA. Εκεί θα τον βρείτε. Εκεί πέρα. Τον Τόνι δεν είναι. Μετά το Σάββατο. Για όσου πάνε Αμερική μόνο. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Αλέξη Νικολακόπουλο. Τόνι Χριστοδούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και στη διοργάνωση Σάββατο από τις 6 ώρα. Ο Βουλιώτης παρουσιάζει. Θα είναι ένα αμερικανικό προδιαγραφό. Να πούμε ότι θα παίξουν live Furor, που είναι ελληνικό metal συγκρότημα πολύ εξελίσσιμο, και θα έχει και πάρα πολλά πράγματα που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπως λέιζερ χορηγών και τα λοιπά, φαντασμαγορικά, που είναι βάση του UFC. Τόνι, κάτσε εδώ. Ο Βούλγαρος είναι πολύ δυνατός, λέει, με jump βόλεο. Τι είναι αυτό? Jump τι? Δεν μπορώ να δω. Στο Bellator. Α, με τον Bellator έχει ένα συμβόλαιο. Τι είναι το Bellator? Bellator είναι το δεύτερη διοργάνωση. Μετά το UFC. Α, συμβόλαιο, και έχει βάλει D, του έχει ξεφύγει του. Είναι Greenglish. Ναι, Greenglish. Συμβόλαιο στον Bellator, δεν καταλαβαίνει τον. Εγώ, Greenglish είναι το γλώσσα μου. Ναι, για τον Βούλγαρο λέει ότι έχει συμβόλαιο στον Bellator. Και τα λέει και είναι πολύ δυνατό. Τι να φοβηθεί. Πού το βλέπει εδώ. Και έκανε και μια δήλωση ο Βούλγαρο ότι Τόνι, έρχομαι για σένα μόνο Ελλάδα. Τώρα θα γυρίσουμε τις τρελές φέρες νούμερο 3. Λοιπόν, να είστε καλά. Σάββατο, 6 ώρα. Πήγαινε, αγόρι μου, τον Πάρσκο να κάνει σκι, αγόρι μου. Εδώ είναι Ελλάδα. Καλή εβδομάδα. Τα λέμε αύριο 7 το πρωί. Ακολουθούν οι επαγγελματίες. Γεια σας. See you, brothers. Nova Sport FM 94,6. FM 94,6. FM 94,6. FM 94,6.